Καλό απόγευμα και καλή χρονιά από την Πάτρα. Εντάχει, αν μου επιτρέπει, Μάριον, επειδή είναι μια είδηση ασυνήθιστη που προέκυψε πριν από 2 ώρες εδώ στην Πάτρα. Σκηνές απείρου κάλους εκτυλίχθηκαν στο γραφείο του δασάρχη της Πάτρας. Μπούκαραν 10-12 άτομα. Άλλο θέμα μου λες τώρα, ναι. Λέω άλλο θέμα, αλλά επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή και η επικαιρότητα τρέχει. Ναι, για να καταλάβουμε. Είναι θέμα, είναι θέμα το οποίο θα συζητηθεί. Μπούκαραν λοιπόν 10-12 άτομα στο γραφείο του δασάρχη της Πάτρας, οι οποίοι αντιτίθενται στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον Ερήμανθο. Μάλιστα. Και τον προπυλάκησαν, του έριξαν σπρέι στα μάτια. Πρόλαβε, φώναξε ο ίδιος, κλειδώστε την πόρτα. Κάτοικοι είναι αυτοί της περιοχής που αντιτίθενται στην εγκατάσταση. Μετέχουν σε μια επιτροπή, η οποία επιτροπή δεν θέλει ανεμογεννήτριες στο Ερήμανθο. Δεν μπορούσε να λυθεί, να γίνει συζήτηση και διάλογος. Αυτό λέμε, γι' αυτό λέμε ότι εκτυλίχθηκαν στις σκηνές απείρου κάλους, κάτι το ασυνήθιστο, διότι κλειδώθηκε η πόρτα και τελικώς κλήθη η αστυνομία και ήταν κλειδωμένοι πλέον οι 10-12 οι οποίοι είχαν μπουκάρει στο γραφείο του και τους πήραν 2 περιβολικά και τους πήγαν στο τμήμα. Κρατούσαν λοιπόν, δηλαδή το δασάρχη μέσα, αυτό μας λες τώρα, Γιώργο. Ασφαλώς. Μα όχι μόνο τον κρατούσαν, τον εξύβρισαν, τον προπυλάκησαν. Του έριξαν σπρέι στα μάτια, σκηνές οι οποίες δεν είναι ασυνήθιστες, ασυνήθιστες λέμε, δεν είναι ασυνήθιστες πλέον, η επιθετικότητα είναι στο απόγειό της, έτσι. Μάλιστα. Σε κάθε έκφαση της ζωής. Γι' αυτό και το είπα, γιατί νομίζω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον σαν... Σε ευχαριστούμε για αυτό το ρεπορτάζ, Γιώργο, τώρα. Καλά.